στα χέρια τα κουπιά. Πηγαίνετε την Ελένη πέρα, μες στο όμορφο λιμάνι, στη χώρα του Περσέα. Όλα ευνοϊκά μες στο παλάτι, φίλες μου. Για το χατήρι μου, η κόρη του Πρωτέα δεν εφανέρωσε στον αδερφό της πως είναι ζωντανός εδώ ο Μενέλαος. Μα βλέπω από το παλάτι βγαίνει εκείνος που θέλει να με παντρευτεί. Σωπαίνω. Τις προσφορές κρατώντας εσείς, περάστε δούλοι με τη σειρά που ο ξένος όρισε. Μα Ελένη, εσύ τη συμβουλή μου πρέπει να ακούσεις. Μην εδώ, πολύ τον κλαις. Φοβούμαι μη βρεθείς σε μια στιγμή απελπισιάς και πέσεις μες στη θάλασσα. Το γάμο μου τον πρώτο να τιμήσω πρέπει. Να θέλω να χαθώ μαζί του, ποιο το όφελος για αυτόν που πια δεν ζει. Μη μου αρνηθείς τις προσφορές να δώσω. Γυναίκα σου θα με έχει στο παλάτι κι όλα θα πάν καλά και για τους δυο μας. Την προσταγή για το καράβι δώσε και θα σε ευγνωμονώ σ' όλη τη ζήση. Πήγαινε δούλε να τους δώσεις πλήρωμα 50 ναύτες και γερό καράβι. Του πλοίου δε θα είναι ο ξένος κυβερνήτης. Μάλιστα. Και οι ναύτες αυτόν θα ακούνε. Σε ευχαριστώ. Και οι θεοί να στο πληρώσουν. Θέλεις να έρθω μαζί σας να βοηθήσω. Δε στέκει εσύ με δούλους να δουλεύεις. Κάντε λοιπόν μονάχοι όσα προστάζουν οι νόμοι των Πελοπιδών. Και κάποιος ας πάει να πει στους ύπαρχους να στείλουν τα δώρα τα γαμήλια στο παλάτι. Και όλη μου η χώρα με μακάριους ύμνους το γάμο να γιορτάσει το δικό μου και της Ελένης. Κι ύστερα εσύ ξένε, στον άντρα της τον πρώτο σαν προσφέρεις τις νεκρικές τιμές, να'ρθείς εδώ ξανά για να γιορτάσουμε μαζί το γάμο. Κι είτε φεύγεις στην Ελλάδα, είτε κοντά μας μένεις πια για πάντα. Δία, πατέρα και σοφό σε κράζουν. Ρίξε λοιπόν τα μάτια σου σε μας. Κι οι δυο τραβήξαμε πολλά ως τα τώρα. Λύτρωσέ μας εσύ απ' τη δυστυχία. Νάθε να φεύγαμε κι εμείς σαν τα γοργόφτερα πουλιά. Πόταν αρχίζουν οι βροχές κι η βαρχιμονιά, φεύγουν μαζί κοπαδιαστά, τον αρχηγό που πάει εμπρός ακολουθώντας τον πιστά. Τρέξτε πουλιά και δώστε το μαντάτο φτάνοντας στον Ευρώτα, πως κούρσεψε ο Μενέλαος του Δάρδανου την πόλη και στην πατρίδα του γυρνά. Ω κόρες του Τυνδάρεου, που ανάμεσα από τ' άστρα σώσατε την Ελένη, ελάτε πα στη θάλασσα και στο γαλάζιο κύμα με τα γοργά σας στάτια. Ζητήστε κι από το Δία να στείλει ούριον άνεμο, λυτρώστε την Ελένη απ' την τροπή, την ατιμία, την άδικη υποψία. Βασιλιά! Βασιλιά μου! Σου φέρνω βασιλιά κακά μαντάτα! Τι τράχει! Μάθε πως έφυγε η Ελένη! Πώς! Περπατώντας ή πετώντας έφυγε! Έφυγανε μαζί με το Μενέλαο! Με αυτόν τον ίδιο που ήρθε εδώ να πει πως πέθανε! Παράξενο! Και πως μπορέσανε να φύγουν από τη χώρα! Με το καράβι που τους είχες δώσει! Και πήραν και τους ναύτες σου μαζί! Ένας αυτός πως τα έβαλε με τόσους! Καθώς εμείς σκυμμένοι στο καράβι, ο ένας να ανοίγει τα πανιά, να βάζει ο άλλος τα κουπιά και ο άλλος στο τιμόνι, αφοσιωμένοι στη δουλειά όπως είμαστε, δεν είδαμε κάτι κουρελιασμένους να σημώνουν εκεί προς τα κρογιάλια. Κι ήταν αχαιοί, συντρόφοι του Μενέλαου. Κι αυτός τους λέει σαν να ήταν λυπημένος. Έλληνες δύστυχοι, με τι καράβι φτάσατε εδώ? Δεν έρχεστε μαζί μας για να κυδέψουμε το γιο του Ατρέα, που προσφορές του φέρνει του την Δάρεο η θυγατέρα? Κι αυτοί μπήκαν όλοι μες στο πλοίο και κάναν πως εκλέγαν. Εμείς κρυφομιλούσαμε και λέγαμε πως είναι πολλοί και τους υποψιαζόμαστε, μα είχε σε εμάς δοσμένη διαταγή σε αυτόν τον κυβερνήτη να υπακούμε. Τις προσφορές σαν βάλαμε στο πλοίο,
Ήρθε του Ταύρου και η σειρά. Μα αυτός μας σε δυσκόλεψε πολύ. Τα μάτια στριφογυρνώντας άγρια και μουγκρίζοντας, μας έσπρωχνε και με τα κέρατά του. Τότες προστάζει ο Μενέλαος τους Έλληνες. Εσείς όπου κουρσέψατε την Τρία, του Ταύρου αρπάξτε το κορμί στους ώμους. Με το δικό μου ξύφος να τον σφάξω στου πεθαμένου την ψυχή θυσία. Κι αυτοί στην προσταγή του αρπούν τον Ταύρο στο πλοίο τον βάζουν. Και ανεβαίνει η Ελένη. Πάει και καθίζει δίπλα στο Μενέλαο. Κι άλλοι δεξιά, άλλοι ζερβά καθίσαν, κρύβοντας κάτω από τα κουρέλια τους τα ξύφη. Και σαν βρεθήκαμε μακριά, ρωτάει εκείνος που κρατούσε το τιμόνι. Θέλεις να προχωρούμε ακόμα ή φτάνει? Και ο κυβερνήτης είπε φτάνει. Κι όρμησε στον Ταύρο με το ξύφος τον τρυπά, χωρίς να μνημονεύσει τον νεκρό, λέγοντας μόνο λόγια προσευχής. Ω Ποσειδώνα και κόρες του Νηρέα, εσείς ελάτε, σώστε τη γυναίκα μου και μένα. Τότε κάποιος από μας φωνάζει προδοσία, γυρνάμε γρήγορα, κάντε μανούβρα, στρίψτε το τιμόνι. Και ο Ατρίδης θάρρος δίνει στους συντρόφους του με αυτά τα λόγια. Έλληνες πολεμάρχοι, ρίχτε στο κύμα τους βαρβάρους, σφάξτε τους. Φωνάζουν και οι δικοί μας όλοι απάνω τους. Το μακελό αρχινάει με τα κουπιά εμείς και τα σκαμιά και με τα ξύφη εκείνη. Και ο Μενέλαος πότε εδώ και πότε εκεί βρισκόταν αρχηγός τους. Άλλοι μες στα αίματα χάμος οριάζονται, δικοί μας και δικοί τους. Κι ήταν κι άλλοι που πέφταν και σηκώνονταν να πέσουν ξανά νεκροί. Σε μια στιγμή τον βλέπω κοντά σε αυτόν που βάσταε το τιμόνι να τον προστάζει με τα λόγια αυτά. Στρίψε για την Ελλάδα! Στα πανιά φύσηξε αγέρας πρίμος. Πάνε! Φύγαν! Κι αν ρωτάς για μένα πως σε γλίτωσα, εξέφυγα από τη μεριά της Άγκυρας. Έπεσα στο νερό και από τα κρογιάλη σκηνή μου ρίξαν και με σύραν έξω να έρθω για να σου φέρω τα μαντάτα. Ποιος θα το πίστευε πως θα μπορούσε με τέτοιον τρόπο που και μας ξεγέλασε και σένα βασιλιά να σου ξεφύγει? Εμπλέχτηκα ο κακόμοιρος στα βρόχια γυναίκας πονηριάς και ο γάμος χάλασε. Θα τιμωρήσω εκείνη που με πρόδωσε. Βλέποντας το Μενέλαο στο παλάτι δεν μου είπε τίποτα. Τώρα κανένα δεν θα γελάσει πια με τις μαντίες της. Τι πας να κάνεις, βασιλιά? Από μπροστά μου φύγε να περάσω. Δεν θα σ' αφήσω φωνικό να κάνεις. Δούλος εσύ, τολμάς και με ποδίζεις. Κάνω ό,τι κρίνω δίκιο, δεν σ' αφήνω. Α, τη σκοτώσω την κακή αδελφή μου. Κράτησε το θυμό σου, βασιλιά της χώρας τούτης. Σου μιλάμε εμείς, οι δίδυμοι της Λίδας γη, τα αδέρφια της Ελένης, οι Ιόσκουροι. Για γάμους που να γίνουν δεν ήταν γραφτό, να μην οργίζεσαι, κι ούτε σ' αδίκησε η Θεονόη, η θυγατέρα της Νηρίδας, που τίμησε τον δίκαιο τον πατέρα της. Τώρα πια ρήμαξε η Τρία και πρέπει στο σπιτικό της πίσω να γυρίσει και με τον άντρα της να ζήσει η Ελένη. Λοιπόν την αδερφή σου μη σκοτώσεις και πίστευε πως φρόνημα έχει κάνει. Εμείς από καιρό θα είχαμε σώσει την αδερφή μας. Θεούς μας έχει κάνει ο Δίας. Μα το γραφτό της ήταν άλλο, στο πεπρωμένο πώς να πάμε ενάντια. Τώρα αδερφοί μας όλα ξέχασέ τα και πρίμο αγέρα να έχεις ως να φτάσεις. Εμείς από ψηλά μέσα απ' τα αστέρια θα σ' ακλουθάμε στα αυτιά μας καβάλα. Ω Διόσκουρη και γη της Λίδας, θέλω να λησμονήσω το θυμό που πριν στην αδελφή σας είχα και στη Σπάρτη
ας πάει ξανά, αφού έτσι οι θεοί το θέλουν. Και τη Θεονόη δεν θα τη θανατώσω. Για την Ελένη μάθετε πως στάθηκε η αγνότερη κι από όλες τις γυναίκες. Παράξενα δες οι θεοί κυβερνούν. Ό,τι εμείς περιμένουμε να'ρθει δεν γίνεται, και τ' ανέλπιστο φτάνει σε μας αναπάντεχο. Τέτοιο πήρε και τούτο το δράμα μας τέλος. Ακούσατε την τραγωδία του Ευρυπίδη «Ελένη». Έλαβαν μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε η καλλιτέχνε Αλέκα Κατσέλη «Ελένη», Φίβος Ταξιάρχης «Τεύκρος», Μαλένα Ανουσάκη «Πρώτη κορυφαία», Βέρα Βασδέκη «Δεύτερη κορυφαία», Νίκος Χατζίσκος Μενέλαος, Έλλη Ξανθάκη Γερόντισσα, Κώστας Μπάκας Έλληνας Άγγελος, Θάλια Καλλιγά Θεονόη, Θεόδωρος Μωρίδης Βασιλιάς Θεοκλήμενος, Ιορδάνης Μαρίνος Αιγυπτιώτης Άγγελος, Αλέκος Πέτσος Δημήτρης Χόπτηρης Διόσκουρη. Μετάφρασης και προσαρμογή για το ραδιόφωνο Δώρας Μωάτσου. Μουσική σύνθεσης, διεύθυνσης ορχήστρας και χοροδίας Γιώργου Καζάσογλου. Σκηνοθεσία για το ραδιόφωνο Θάνου Κοτσόπουλου. Thank you.